Την ώρα που η συζήτηση για την κεντρική οδική αρτηρία που ενώνει την Κρήτη απ' άκρης άκρη έχει ανάψει για τα καλά, αυτή η ρογμή που εμφανίστηκε στο βόρειο οδικό άξονα έχει προκαλέσει την ανησυχία των πολιτών. Το οδόστρωμα φαίνεται να ανοίγει και μάλιστα σε ένα από τα δυσκολότερα σημεία του ΒΟΑΚ, στην κακιά στροφή όπως έχουν ονομάσει ντόπιοι τη στροφή λίγο πριν από τον κόμβο της Λιγαριάς. Καθημερινά περνάω αυτόν τον δρόμο, τον προβληματικό του βόρειο οδικού άξονα. Τελευταία παρατήρησα τώρα και 10 μέρες ότι έχουμε ένα πρόβλημα ακριβώς στην κακιά στροφή, τη χειρότερη στροφή. Περιμένουμε τους αρμόδιους τόσο καιρό που λένε να φτιάξουν τους δρόμους, δεν τους φτιάχνουν. Έρχεται χειμώνας. Μάλιστα, το πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο σημεία του οδοστρώματος. Στο ένα σημείο, μάλιστα, είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά με 15 η καθίζηση. Για το θέμα έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο με τη συνδρομή και της τροχέας, προκειμένου να εξακριβωθεί η σπουδαιότητα του φαινομένου, αλλά και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Η συντήρηση γενικά των οδικών έργων και βέβαια η συντήρηση και γενικότερα των έργων, των δημοσίων έργων. Έχουμε, σαν χώρα, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Ειδικά τώρα για το βόρειο οδικό άξονα υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν συντηρηθεί. Η εικόνα προκαλεί ανησυχία. Διερχόμενοι οδηγοί που αντικρίζουν το οδόστρωμα να ανοίγει μέρα με τη μέρα φοβούνται πως μπορεί να είναι η αρχή για πολύ χειρότερες καταστάσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί στην περιοχή έχουμε και το θέμα με τις συνδέσεις και με τους κόμβους, το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ δεν υπάρχει και μελέτη σκοπιμότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάρτηση στα social media ενός οδηγού. Στο post στη σελίδα «Απαιτούμε ασφαλές οδικό δίκτυο για την Κρήτη» στο Facebook αναφέρει: Δείτε το βίντεο. Με τις πρώτες καλές βροχές ο δρόμος θα φύγει. Πρέπει, αν ξέρει κάποιος τους υπεύθυνους, να τους ειδοποιήσει πριν είναι πολύ αργά. Ενώ στη σελίδα SOS για το ΒΟΑΚ, άλλος οδηγός τονίζει: Ανεβαίνοντας από Ηράκλειο για Αγία Πελαγία. Εντάξει, θα φύγει ο δρόμος στη θάλασσα και δεν ξέρω αν υπάρχουν σπίτια από κάτω. Καθημερινά πυδινώνεται το πρόβλημα. Πόσο μάλλον αν αρχίσει και βρέχει. Κιόλας τώρα τι έχει να συμβεί. Ερωτηματικό παραμένει και το τι θα συμβεί με τις μετακινήσεις στην Κρήτη σε περίπτωση που θα πρέπει να προχωρήσουν διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος. Διαφορούν τελείως οι αρχές, τουλάχιστον να κάνουν κάτι για αυτόν τον καιρό να φτιαχτεί ο δρόμος προσωρινά μέχρι να φτιαχτεί ο καινούριος ΒΟΑΚ, αν γίνει ποτέ.